Ξεκίνησα στο τέλος της δεκαετίας του 80, τότε που είχε γίνει εκείνο το μπαμ με την χορευτική ηλεκτρονική μουσική. Ήταν ένα έναυσμα από κάποια περίεργα ακούσματα που είχα, όπως και οι περισσότεροι εκείνη την περίοδο, οι οποίοι ασχολούνταν με τη μουσική. Με τη μουσική ασχολήθηκα πολύ νωρίτερα βέβαια. Ήταν εποχές που πέρασα από όλα τα στάδια της μουσικής. Επειδή όμως είχα λατρεία και την τεχνολογία, ασχολήθηκα με τα synthesizers από πολύ νωρίς. Μεγάλο ξεκίνημα πιστεύω ότι είχε γίνει το 90-91, όταν πλέον άρχισε να οργανώνω το προσωπικό μου στούντιο σιγά σιγά
και όταν ξεκίνησα να κάνω τις πρώτες μου ηχογραφήσεις πίσω από κάποια ονόματα, ας τα πούμε ψευδόνυμα, και δημιουργώντας τα προσωπικά μου project. Project το οποίο είχα δημιουργήσει ήταν γύρω στο 1992, ήταν το Scuba Diver Project, το οποίο ετοιμάζεται κάποιο release, κάποια tracks να βγουν. Ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι, αλλά πιστεύω σε ένα μήνα θα κυκλοφορήσει η πρώτη δουλειά. Είχα συνεχίσει και είχα ηχογραφήσει μαζί με τον Μιχάλη το Βέρο σε μια συνεργασία το πρώτο maxi single, 3 κομμάτια από Psychonauts. Η χορευτική μουσική στην Ελλάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο και θα έλεγα πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν πολύ καλοί παραγωγοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν φανταστικά πράγματα. Το δύσκολο πράγμα και η κατάρα του Έλληνα παραγωγού, ειδικά αυτού οι παραγωγοί οι οποίοι ασχολούνται με είδη μουσικής τα οποία δεν είναι ευκολοφόρετα, ας χρησιμοποιήσω την έκφραση, είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι ώστε να αναγνωριστούν από ελληνικές εταιρείες, ελληνικά ραδιόφωνα κλπ. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολλή δουλειά από αρκετούς παραγωγούς και από αρκετούς ανθρώπους, και θέλει δουλειά σε δύο επίπεδα που έχω ξεχωρίσει εγώ. Ένα είναι το επίπεδο της μουσικής παραγωγής, να δημιουργηθούν πλέον παραγωγές οι οποίες να μην έχουν τίποτα να ζηλέψουν και να μην υπάρχει αυτό το κάτι τι, το στίγμα που λένε ότι διαχωρίζει το ελληνικό από το ξένο, ας πούμε ευρωπαϊκό, επειδή περισσότερο ευρωπαϊκή είναι η μουσική, ή και το αμερικάνικο στοιχείο. Αλλά χρειάζεται και πολλή δουλειά για το θέμα της πρόθεσης της μουσικής. Γιατί δεν είναι μόνο να γράψουμε καλή μουσική, σκοπός είναι να την προβάλλουμε όπως πρέπει και να έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς ο παραγωγός στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι και promoter, θα πρέπει να είναι και manager, θα πρέπει να είναι απ' όλα. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Και είναι μια σημαντική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους παραγωγούς της Ελλάδας και τους παραγωγούς του εξωτερικού.